Θα γυρίσουν για πόλη οι γηπεδούχοι. Δεν υπάρχει απόβαση όμως από τον Θεουλή. Περιμένοντας, περιμένει με τον... Έχει συζήτηση ο Θεουλή με τον Πιέρο Τζακομέλη, τον διαιτή στο VAR. Λογικά θα μπουν οι γραμμές για να δούμε αν ο παίχτης που σκόραρε επηρέασε στην προκειμένη περίπτωση το τέρμα. Ο Φίλτς ανόρθωσης σε έκρηξη Καράς και υποκίνηση στους προσεστέτους. Περιμένουν να μάθουν την απόφαση του διαιτή ή του ΑΠΟΕΛ. Μιλούν με τον Θεουλή, με τον Λούκα Σόουζα να βρίσκεται μπροστά στον διαιτή και τον Χρήστο Μαλάτη Θεουλή προφανώς να εξηγεί πως το VAR έχει πάρει την απόφαση για την συγκεκριμένη φάση και νομίζω μπαίνουν οι σχετικές γραμμές για να υπάρχει αποτέλεσμα στην φάση που προηγήθηκε στη φάση του 71ου λεπτού όπου οι φίλοι της ανόρθωσης πανηγύρισαν. Ο βοηθός διαιτής σήκωσε την σημαία του καθώς πολλοί ποδοσφαιριστές της ανόρθωσης βρίσκονταν ακάλυπτοι πίσω από την άμυνα, αλλά θα δούμε αν ο Ουάντα, ο οποίος φάνηκε να σκοράρει, να μπαίνει μπροστά στον νεόφυτο Μιχαήλ και να βρίσκει μπάλα, ήταν ακάλυπτος. Όλοι οι παίχτες αναμένουν την ετοιμιγορία του Χρυσοβαλάντη Θεουλή. Το 71ο λεπτό, φάση που προφανώς θα συζητηθεί και μετά τον ντέρμπι. Το VAR εισήλθε για τα καλά στην ζωή μας και οι παίχτες των δύο ομάδων περιμένουν ετοιμιγορία για την καθαρότητα ή όχι του γκολ, την εγκυρότητα του γκολ. Υπάρχει ρεδομένη καθυστέρηση, ήδη έχουμε ένα δίλεπτο σταματήματος, ένα δίλεπτο διακοπής στο ντέρμπι. Το Θεουλή συνεχίζει να συνομιλεί, να μπουν ακριβείς γραμμές. Όλος ο πάγκος της ανόρθωσης, ο Ανδρέας Σταύρου με ενημερώνει, είναι πάνω. Για να δούμε ποια θα είναι η απόφαση του διαιτή σε μια κρίσιμη καμπή του σημερινού αγώνα. Ανδρέα Σταύρου, δεν ξέρω τι συζητείτε, αλλά να πάει θα να πάει να το δει όπως ο Μαράτης Θεουλή. Μια δύσκολη φάση, μια απόφαση που θα πάρει τελικώς όπως ο Μαράτης Θεουλή. Ο Θεουλή πάει μπροστά από την on-field οθόνη για να αποφασίσει αυτός τι προηγήθηκε στην περίπτωση όπου η ανόρθωση σκόραρε με το σούτ του Ακτιματά που πέρασε από πολλά πόδια, δεν ξέρω αν την βρήκε ο Ουάρντα. Ξανά και ξανά γίνεται κίνηση από Ουάρντα, μπορεί και να πήγε κατευθείαν η παρασταλήθεια, αλλά παρενέβηκε εκεί ο ποδοσφαιριστής της ανόρθωσης. Ο Ουάρντα πάντως την ώρα που χτυπιέται η μπάλα έρχεται από πίσω. Γόλινε και ο Θεολίδη την σέντρα. 2-1 προβάδισμα για την ανόρθωση.